Με μεγάλες καθυστερήσεις απογειώνονται εκατοντάδες πτήσεις εξαιτίας του μειωμένου προσωπικού συνόριου φυλάκων στα κέντρα ελέγχου πολλών δημοφιλών προορισμών. Σε πολλά αεροδρόμια παρατηρήθηκε αναμονή που έφτανε ακόμη και τις 4 ώρες. Δεν πιστεύω ότι περιμέναμε πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε οργάνωση. Θα μπορούσαν να το έχουν οργανώσει καλύτερα. Περιμέναμε περίπου μισή ώρα για τον έλεγχο διαβατηρίων. Υπήρχαν αρκετοί φύλακες στην πύλη, αλλά προφανώς κάνουν επιπλέον ελέγχους και η υποστήριξη αυτή την περίοδο του χρόνου δεν είναι καθόλου καλή. Οι επιβάτες των αεροσκαφών περιμένουν με τις ώρες στα σημεία ελέγχου αεροδρομίων όπως είναι αυτά της Μαδρίτης, της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, της Λισαβόνας, της Λιόν, του Παρισιού, του Μιλάνου και των Βρυξελών. Αυτό το σύστημα ελέγχων προτάθηκε το 2015, συμφωνήθηκε το 2016 και βρισκόμαστε στα μισά του 2017. Οι συνοριακές αρχές των αεροδρομίων είχαν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν και να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα. Στα σημεία ελέγχου, τα στοιχεία των επιβατών πρέπει να ελεγχθούν εναντί πολλών βάσεων δεδομένων, όπως είναι το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, αλλά και η λίστα με τα κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα της Ιντερπόλ.